Sport. Μαζί μας τώρα, εδώ, στο γήπεδο του Αγίου Στεφάνου, έχουμε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, τον Αλέξανδρο Σούφλα. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Δεύτερο φιλικό σήμερα η ομάδα. Κερδίσατε 4-2 το Μοσχάτο. Πώς είναι αυτές οι πρώτες μέρες της προετοιμασίας? Είναι, σίγουρα οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες λόγω μετά της αποχής. Το διάστημα ήταν μεγάλο, ναι, ακριβώς. Δουλεύουμε τώρα 2 εβδομάδες, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Το οποίο φαίνεται και στα φιλικά που έχουμε παίξει και στο προηγούμενο και σήμερα. Δεν είναι τόσο το σκορ όσο η γενική εικόνα που έβγαλε η ομάδα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ήρθαν και σχεδόν οι περισσότεροι παίκτες μείνατε που ήσασταν και πέρσι. Το οποίο είναι και πολύ και πολύ και νέα παιδιά, πολύ καλοί παίκτες. Ακριβώς. Είχαμε έναν κορμό από την περσινή ομάδα ο οποίος έμεινε όλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε μια άλλη ομογένεια. Ήρθαν και 2-3 παραπάνω προσθήκες σε θέσεις που είχαμε κάποιο πρόβλημα πέρσι. Πολύ καλοί παίκτες και πιστεύω ότι όλοι μαζί έχουμε φτιάξει ένα σύνολο το οποίο θα πάει, πιστεύω, πολύ καλά. Ωραία. Τώρα, η πορεία σας η φετινή, ας πούμε, μέχρι την πρόωρη διακοπή των πρωταθλημάτων, πώς την κρίνεις, πώς ήταν η πορεία της ομάδας? Κοιτάξτε, τι έφταξε και ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε ψηλότερα στη βαθμολογία? Έφταξε, πιστεύω εγώ, καθαρά ότι είχαμε έλλειψη ομοιογένεια στον πρώτο γύρο και χάσαμε πάρα πολλούς βαθμούς. Δηλαδή, στην ουσία ήταν 25 νέοι παίχτες που μέχρι να δέσουν, μέχρι να βρεθούν μεταξύ τους, χάθηκε πολύ κοινό έδαφος. Από εκεί πέρα, ο δεύτερος γύρος μας βρήκε πάρα πολύ καλούς. Πιστεύω ότι άμα δεν υπήρχε και διακοπή, θα ήμασταν ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα, γιατί η ομάδα της Μπάρης ήταν πολύ καλή πέρσι και το άξιζε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, δίκαια... Δεν το συζητάμε, ήταν πολύ καλή πέρσι και μπράβο τους. Αλλά πιστεύω ότι χτίσαμε ακριβώς αυτό που πάμε να φτιάξουμε φέτος. Έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο και πιστεύω φέτος να πάμε να χτυπήσουμε αυτό που δεν καταφέραμε πέρσι. Δηλαδή, ξεκάθαρος στόχος θα είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ. Ξεκάθαρος στόχος είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι. Με σεβασμό εννοείται προς όλους τους αντιπάλους, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω έχουμε τη μαγιά να το κάνουμε φέτος. Ωραία, Αλέξανδρε, είσαι δεύτερο χρόνο στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Πώς βλέπεις την ομάδα, το κλίμα, η διοίκηση είναι δίπλα σας? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η διοίκηση είναι δίπλα μας σε κάθε στιγμή και πέρσι και φέτος. Υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα και πιστεύω αυτό βγαίνει και από τις σχέσεις, δηλαδή από τα πηγαδάκια που βλέπετε τριγύρω στο γήπεδο. Δηλαδή υπάρχει καλό κέφι, καλό κλίμα και βγαίνει και στο γήπεδο πλέον. Ωραία. Τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, τι να περιμένουν από την ομάδα, από εσένα, τη νέα σεζόν? Να έρθουν να παρακολουθήσουν την ομάδα, να τη στηρίξουν. Αυτό, θέλω να σταθώ σε αυτό. Πέρσι, με την πορεία που κάναμε στην αρχή τη σεζόν, ενδεχομένως να πικράναμε κάποιους, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους μπορεί να μην ξαναθέλανε να έρθουν στο γήπεδο. Αλλά πιστεύω ότι φέτος αξίζει να έρθει όσο περισσότερος κόσμος, όταν με το καλό λόγο των καταστάσεων μπορεί να έρθει, να απολαύσει την ομάδα, γιατί φέτος θα είναι κάτι ξεχωριστό. Και θα τα δώσουμε όλα όλοι παίκτες, και εγώ και οι συμπαίκτες. Ωραία. Με τον coach, τον Γιάννη τον Μαγκίνα. Δεν το συζητάω, πάρα πολύ καλός και πέρσι έχουμε πολύ καλές σχέσεις και καλός άνθρωπος κυρίως, από εκεί ξεκινάμε και πολύ καλός προπονητής. Καλή σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα, να γίνουν κανονικά τα πρωταθλήματα. Μακάρι, αυτό είναι αυτό, επόμενο, υγεία σε όλους. Και να πραγματοποιηθεί ο στόχος της ομάδας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.